Η Μαρία Πενταγιώτησα, η θρυλική γόησα της εποχής του Όθωνα, μάγεψε με τη μελωδία της το ζεύγος Μακρόν. Για τον Γιώργο Κιζηλή όμως, η λατέρνα αυτή είναι εδώ και 3 χρόνια η μόνιμη παρέα του στο καθημερινό ραντεβού με το δρόμο. Το αποκούμπι του στη δύσκολη στιγμή. Έχω μείνει άνεργος, είμαι ελευθερολόγος εμπορικού ναυτικού μας το 2003. Το 2003 βγήκα στο πέραμα γιατί ήταν ο γιος μου στην εφηβεία. Και έμεινα άνεργος. Είναι οικογενειακό κοιμήλιο η λατέρνα, ήταν σπίτι, δεν είχε τίποτα στο δρόμο. Εγώ την έβγαλα. Λόγω ανεργίας, όχι. Η χειραψία αυτή τον έκανε ίσως τον πιο διάσημο πλανόδιο μουσικό της πόλης. Ξαφνικά τον είδατε. Ξαφνικά τον είδαμε. Και ήρθε, του είπα εγώ καλώς ήρθε στην Ελλάδα, τον χαιρέτησα, σταμάτησε εκεί και άκουγε μουσική. Και η κυρία Μακρόν ήταν εκεί. Και θέλατε εκτός από χειραψία, μας είπατε να της κάνετε και χειροφίλημα. Και χειροφίλημα, αλλά φοβήθηκα. Δεν ξέρω αν το επιτρέπει το πρωτόκολλο, ξέρω εγώ. Από μια αυθόρμητη στιγμή ένα κομμάτι της ελληνικής παράδοσης ταξίδεψε στον κόσμο. Μάλιστα, δεν πρόκειται για μια τυχαία λατέρνα. Κατασκευάστηκε το 1894, ένα χρόνο μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας επί Χαριλάου Τρικούπη. Και χάρη στο Γιώργο Κιζηλή είχε την τύχη να διασωθεί ως τις μέρες μας.